Χορηγός επεισοδίου, μεταλλικό νερό, Ζαρός. Γεια σας, ονομάζομαι Ελισσέος Κυρίλου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Tension Profiles. Σε αυτό το επεισόδιο καλεσμένος μου είναι ο Δημήτρης Αγράπηδης. Γεια σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να και έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πόσα χρόνια είσαι εδώ στον Καναδά μέχρι στιγμή? Ήρθα το Σεπτέμβριο του 19. Πρώτα Θεός, αυτό το Σεπτέμβριο κλείνω 2 χρόνια. 2 χρόνια λοιπόν είσαι εδώ, φρέσκος. Και πώς και αποφάσισες να έρθεις στον Καναδά? Τι ήταν αυτό που σε έφερε εδώ πέρα? Η γυναίκα μου. Αυτή με τράβηξε. Σε έφερε ο έρωτας δηλαδή? Ναι, ο ερωτικός μετανάστης. Είδες, έχουμε τους οικονομικούς, έχουμε και τους ερωτικούς. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το κομμάτι. Και είσαι εδώ πέρα, είσαι πάρα πολύ καινούριος, έτσι. Πες μου, ας πούμε, ποιες ήταν οι προκλήσεις ουσιαστικά όταν πρωτοήρθες από την Ελλάδα εδώ πέρα? Κοίτα, καλώς ή κακώς εγώ δεν είχα βγει εκτός Ελλάδος ποτέ. Οπότε αυτό ήταν γενικά μια πρόκληση, το να βγω έξω από τη χώρα, να πάω σε μια άλλη χώρα. Έχεις να αντιμετωπίσεις διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή πάμε από την Ελλάδα στην άλλη άκρη του κόσμου. Ναι, ακριβώς. Από την Ελλάδα στην άλλη άκρη του κόσμου, κοινώς. Δεν ήταν, να υποθέσω, κάπως σαν πολιτισμικό σοκ ουσιαστικά, γιατί είναι μεγάλες οι διαφορές. Λόγω της δουλειάς μου στην Ελλάδα είχα επαφή και με άλλες κουλτούρες. Mm-hmm. Δεν με ξένησε τόσο πολύ αυτό, όσο το ότι ήρθα σε ένα ξένο περιβάλλον. Γιατί όσο, όπως και να έχεις στην Ελλάδα, που είναι ο χώρος σου, έχεις σχεδόν παντού γνωστούς, μπορείς να κινηθείς πιο άνετα, ξέρεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Ενώ ξαφνικά όταν βρίσκεσαι σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Είσαι σαν να έχεις γεννηθεί εκείνη τη στιγμή και σε πήγαν εκεί πέρα. Ειδικά αν είσαι και μόνος σου. Εγώ είχα την τύχη να έχω τη γυναίκα μου και την οικογένειά της εδώ πέρα, και έχω και εγώ και εγώ συγγενείς, οι οποίοι θεωρώ ότι με έχουν στηρίξει. Μπορούμε να πούμε με τι ασχολήσουν στην Ελλάδα, με τι επαγγελματικά? Στην Ελλάδα ήμουνα δημόσιος υπάλληλος, δούλευα 5 χρόνια στη δημοτική αστυνομία και μόλις καταργήσαν τη δημοτική αστυνομία το 2013, μας μετατάξανε μετά, κάποιους τους μετατάξανε σε άλλα κομμάτια, σε αστυνομίες, σε φορείες, τελωνία. Εγώ με μετατάξανε στις φυλακές. Πήγαμε, στείλανε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και δούλευα, ήμουνα στις φυλακές Κορυδαλλού άλλα 5 χρόνια. Μέχρι το 2010, το 19 τον Αύγουστο. Αποφασίζεις, έρχεσαι στον Καναδά και ήταν ουσιαστικά, τι ενημέρωση είχες ως προς το πού έρχεσαι? Δηλαδή φαντάζομαι ότι είσαι στην Ελλάδα, είσαι εκεί και τι ακούς για τον Καναδά? Κοίτα, αυτό ήταν, δεν ήρθα ξαφνικά και δεν ήξερα τίποτα και ξαφνικά παίρνω μια απόφαση με τη γυναίκα μου και ήρθα εδώ πέρα. Είχα έρθει το 2018, είχα έρθει για ένα μήνα. Είχα δει κάποια πραγματάκια. Είχα ξαναέρθει στις αρχές του 2019 για 3 μήνες. Ξαναέφυγα πάλι και ήρθα για μόνιμα το Σεπτέμβριο του 2019. Άρα είχα έρθει πρώτα να πάρω μια ιδέα. Γιατί εγώ δεν είμαι οικονομικός μετανάστης, να πω ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω κάτι πίσω μου. Και είναι ο δημόσιος υπάλληλος. Ποιος τα αφήνει αυτό? Πέρα από αυτό όμως, έχω και οικογένεια κάτω. Δεν αφήνει κάποιος έτσι την οικογένειά του να σηκωθεί να φύγει. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Ναι, οπότε ήρθα εδώ πέρα, έκατσα αυτά τα μικρά διαστήματα, είδα ότι υπάρχουν ευκαιρίες και πήραμε την απόφαση παρέα με τη γυναίκα μου, κάτσαμε, τη συζητήσαμε, λέμε, ξέρεις κάτι, εάν πρώτα Θεός κάνουμε οικογένεια και παιδιά, η χώρα που μπορεί να στηρίξει καλύτερα τα παιδιά μας είναι ο Καναδάς. Οπότε θεωρείς ότι ήταν ένα πρόσφορο έδαφος για σένα στο να έρθεις στον Καναδά, ναι, για να ξεκινήσεις, ναι, τη ζωή σου με διαφορετικές ουσιαστικά προδιαγραφές πλέον, έτσι? Έχει περισσότερες ευκαιρίες εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε. Γιατί σκέφτηκες ουσιαστικά ότι θες να φτιάξεις τη δική σου οικογένεια και θεώρησες ότι οι βάσεις που θα ήθελες να βάλεις στη δικιά σου οικογένεια
στον Καναδά θα ήταν, ας πούμε, μια πάρα πολύ, θα είχε πιο, για σένα τουλάχιστον, μια πολύ διαφορετική δυναμική στο τι θα προσφέρεις εσύ στην οικογένειά σου. Δεν είναι μόνο στο τι θα προσφέρω εγώ στην οικογένειά μου, είναι και στο ότι τα παιδιά που θα κάνουμε πρώτα Θεός, να μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Να μην ξεκινήσουν να γίνουν γιατροί και να καταλήξουν κάτι άλλο, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να γίνουν αυτό που θέλουν. Γιατί δεν μπορεί να τους στηρίξει η χώρα, γιατί είναι τα πράγματα έτσι, καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Τον Ιούλιο 35. 35. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος να σκέφτεται ότι θέλει την οικογένειά του, τη φαντάζεται ότι να ζήσει σε μια άλλη χώρα για να έχει καλύτερες και πιο αντικειμενικές ευκαιρίες ουσιαστικά. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ως προς την καθοδήγηση όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι, έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό και για έναν άνθρωπο που ουσιαστικά ήταν η πρώτη σου μετανάστευση, έτσι, αυτή, ναι. Πώς, από πού πήρες κατευθύνσεις, ποιος σε καθοδήγησε? Κοίτα, βασικά στην αρχή ξεκινήσαμε με το ίντερνετ. Mm-hmm. Το πιο βασικό, έτσι, από εκεί ό,τι θες να ψάξεις, πάντα μπαίνεις στο Google και βρίσκεις τα πάντα. Η αρχή ήταν αυτή. Αφού ψάξαμε και είδαμε κάποια πράγματα, μετά κοιτάξαμε να δούμε ποιοι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να συμπληρώσουμε και να φτιάξουμε τις αιτήσεις όπως πρέπει και τα χαρτιά, και μας βοηθήσανε πάρα πολύ και το οικογενειακό περιβάλλον και το φιλικό περιβάλλον εδώ πέρα της γυναίκας μου και η οικογένεια. Φαντάζομαι τα χαρτιά, για να υποθέσω ότι ξεκίνησες τη διαδικασία, τα έχεις καταθέσει και όλα αυτά. Τα έκανε κάποιος οικογενειακός φίλος ή απευθύνθηκες σε κάποιον δικηγόρο? Όχι, τα έφτιαξε η γυναίκα μου. Μπράβο τη, σαραλέα τη βρίσκω. Τα έφτιαξε η Μιχαλίτσα. Να είναι καλά, έτσι, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, όντως, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά είχαμε αρκετή βοήθεια, θεωρώ, και από υπηρεσίες εδώ πέρα του Καναδά που απευθύνθηκε, και από φίλους που έχουν περάσει την ίδια διαδικασία και τη γνωρίζανε και μας βοηθήσανε, παιδάκι μου, ξέρεις, αντίστοιχα με τα δικά τους τα χαρτιά, μας δώσανε και ένα χέρι με τα δικά μας. Έχεις νιώσει ουσιαστικά με όλη τη διαδικασία αυτή, ένιωσες ευπρόσδεκτος στον Καναδά? Γιατί φαντάζομαι έχεις μπει ουσιαστικά ψάχνοντας για να το πώς να κάνεις τα χαρτιά σου, έχεις μπει στη διαδικασία να μιλήσεις, όχι εσύ αν σε αυτή την περίπτωση, αλλά οι άνθρωποι γύρω σου να μιλήσουν σε άτομα τα οποία θα σας βοηθάνε με τα χαρτιά, έτσι. Ένιωσες όλη αυτή τη διαδικασία ότι ήταν εύκολη διαδικασία και ότι ένιωσες ότι ο Καναδάς σε θέλει? Θα σου πω, ο Καναδάς σαν Καναδάς είναι χώρα που τους δέχεται ευπρόσδεκτα όλους. Έτσι. Τώρα όσον αφορά τη διαδικασία, τώρα και λόγω έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ακόμα ενώ έπρεπε να έχω, μέχρι στιγμής έπρεπε να τα έχω τα χαρτιά μου από το Γενάρη, υπάρχει καθυστέρηση, όπως και στην άδεια εργασίας μου. Την άδεια εργασίας μου όταν έπρεπε να την έχω πάρει δύο-τρεις μήνες νωρίτερα από το που στείλανε. Με καθυστέρησαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να δουλέψω. Και όταν δεν μπορείς να δουλέψεις, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είναι τα χέρια σου δεμένα. Γιατί δεν μπορείς να ζεις και να στηρίζεσαι πάνω σε άλλους ανθρώπους, ειδικά όταν έχεις μάθει να κάνεις όλα τα πράγματα μόνος σου. Είναι δύσκολο. Σίγουρα δεν είναι το πιο ευχάριστο, αλλά είμαι σίγουρος ότι άνθρωποι άξιοι σαν και εσένα που δουλεύουν και έχουν δουλέψει στη ζωή τους θα ανταποδώσουν την. Το προσπαθούμε. Τη χάρη αυτή. Σας έχουν δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ουσιαστικά πότε περίπου να υπολογίζετε ότι θα έρθουν τα χαρτιά? Ναι, φυσικά. Το Γενάρη που μας πέρασε. Το Γενάρη. Υπάρχει κάποια καινούργια ημερομηνία? Κοίτα, συνήθως σου λένε ένα χρόνο από την ημερομηνία που θα καταθέσεις τα χαρτιά σου και θα τα παραλάβουν. Αλλά τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχουμε φτάσει. Μίλησε η γυναίκα μου μες τη βδομάδα, της είπαν από μέρα σε μέρα περιμένουμε, από μέρα σε μέρα είμαστε σε αναμονή. Κοίταξε, εγώ από προσωπική εμπειρία, όταν μου είχαν πει συγκεκριμένες ημερομηνίες, είχε λειτουργήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τώρα φαντάζομαι, επειδή περνάμε και μια πανδημία, όλα τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω, αλλά η αισιοδοξία και η υπομονή σε αυτή την περίπτωση είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς. Γνωρίζω ότι έχεις οικογένεια εδώ πέρα από το δικό σου, από τη δικιά σου πλευρά, έτσι. Έχεις και τον έρωτά σου, οπότε έχεις έναν κύκλο ανθρώπων. Αισθάνθηκες ευπρόσδεκτος από τους Έλληνες εδώ πέρα? Από τους δικούς μου ανθρώπους ή από τους Έλληνες γενικά? Από τους Έλληνες γενικά. Ναι, δεν θα έλεγα ότι ένιωσα ότι δεν με δεχτήκανε. Ναι, φυσικά. Και έχω κάνει και φιλίες και γνωρίζω κάθε μέρα κόσμο, Έλληνες οι οποίοι είναι μετανάστες εδώ πέρα. Και δόξα τω Θεώ δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Με έχουν δεχτεί, ναι. Χαίρομαι που το ακούω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να αισθάνεσαι όμως από τους... έχεις εμπειρία με Καναδούς, με ανθρώπους που είναι γεννημένοι εδώ πέρα. Έχεις αισθανθεί ευπρόσδεκτος από αυτή την πλευρά? Αν έχεις εμπειρίες, έτσι, μπορεί να μην έχεις και ιδιαίτερες εμπειρίες. Κοίτα, οι Καναδοί που είναι γεννημένοι εδώ πέρα, εκτός κάπου κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί να δεις κάποιον στον δρόμο να σου πει, ξέρω εγώ, go back to your country, που μου έχει τύχει. Oh. Είχες τέτοιο περιστατικό τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα? Έχει τύχει ένα περιστατικό. Εντάξει, και ήταν η γυναίκα κιόλας, την οποία αυτή τη γυναίκα δεν την είδα και στο 100% εκείνη τη στιγμή. Πώς το αντιμετώπισες και πώς έγινε? Δεν έδωσα σημασία. Τώρα όσο αφορά τους Καναδούς, οι Καναδοί εδώ πέρα, όπως τα έχω δει εγώ τα πράγματα, ζουν σε ένα πολυκουλτουρικό κράτος και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Θέλουν κόσμο και φέρνουν κόσμο συνέχεια. Άρα δεν είναι κάτι άγνωστο το να δουν κάποιον ο οποίος είναι από άλλη χώρα. Δεν είναι κάτι άγνωστο. Πολλά χρόνια τώρα έρχονται συνέχεια μετανάστες. Και ο Καναδάς είναι χτισμένος, η βάση του είναι μεταναστευτικές ροές. Πάμε έτσι σιγά σιγά προς το κλείσιμο της κουβέντας μας. Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς νιώθεις εσύ και πώς βλέπεις τον εαυτό σου, αν βλέπεις ουσιαστικά τον εαυτό σου ως κάποιον που είναι πετυχημένος. Θεωρώ ότι έχω πετύχει αρκετά πράγματα στη ζωή. Πιστεύω, είναι ανάλογα τι θεωρεί επιτυχία κάποιος και τι όχι. Τι θεωρείς επιτυχία? Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι επιτυχία για κάποιον άνθρωπο είναι να ξεπερνάς τα όρια σου, να κυνηγάς τους στόχους σου και να έχεις ανοιχτό μυαλό. Γιατί άμα δεν έχεις ανοιχτό μυαλό, δεν μπορείς να κάνεις τα υπόλοιπα. Εσύ θεωρείς ότι οι άλλοι γύρω σου σε βλέπουν ως κάποιον που είναι πετυχημένο? Κοίτα, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Μόνο και μόνο το βήμα που έκανα να φύγω από την Ελλάδα και να έρθω εδώ πέρα, είναι επιτυχία για κάποιους ανθρώπους. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου? Εγώ θεωρώ ότι έχω πετύχει και θα πετύχω. Δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας. Είναι πως το βλέπεις. Άμα σκέφτεσαι ότι θα αποτύχεις. Δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας. Υπάρχει μόνο περιθώριο επιτυχίας. Το θέμα είναι σε τι βαθμό θες εσύ να επιτύχεις. Ίσως έπρεπε να σκεφτείς και τον εαυτό σου ως έναν life coach, έτσι, γιατί ο τρόπος που τα έχεις μεταφέρει όλα είναι, δίνεις θάρρος και ίσως κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα και να σκέφτεται να είναι, ας πούμε, στο μετέχμιο να φύγω, να μην φύγω, πού να πάω, τι να κάνω, και ακούει εσένα και λέει why not, γιατί να μην το κάνω. Ναι, θα σου πω, εάν έρθει κάποιος μόνος του εδώ πέρα χωρίς να έχει βάσεις, θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Πρέπει να σκέφτεται θετικά. Και πρέπει να έχει κάνει κάποια προεργασία πριν έρθει. Γιατί όπως και εγώ δεν ήρθα, όπως σου είπα πριν, δεν ήρθα έτσι. Πρώτα ήρθα, είδα, έκανα μια έρευνα και μετά ήρθα μόνιμα. Και νομίζω είναι η καλύτερη συμβουλή για να κλείσουμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη σήμερα. Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας. Και εύχομαι να ακούσει κάποιος στη συγκεκριμένη εκπομπή νεαρός σε ηλικία, στην ηλικία σου, και να ίσως μπορεί να αλλάξεις και γνώμη σε κάποιον και να του αλλάξεις και τη ζωή με αυτά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμη επεισόδιο των 10 Tone Profiles. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας και δείτε όλα μας τα επεισόδια.